Ωραία, θα φύγουμε τώρα από τον συγκεκριμένο χώρο, από τους χαμηλούς συνταξιούχους και θα πάμε στον χώρο της υγείας, όπου το καραβάνι προχωρά σε ελεύθερη πτώση, προορισμό στο κέντρο της γης. Αυτός είναι ο επίλογος της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε χθες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλης της Δυτικής Μακεδονίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας και αφορά τα περί προσλήψεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού στη ΕΣΥ και άλλων ονείρων θερινής νυχτός, όπως ενημερώνει η ανακοίνωση. Και είδαμε πάντως ότι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μαζί με τους χαμηλούς συνταξιούχους αναφέρθηκε και στους γιατρούς. Σωστά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, Δημήτρη, σοβαρό πρόβλημα όσο αφορά την στελέχωση των νοσοκομειακών μονάδων, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, της χώρας, με ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό. Και αυτό είναι πολύ καθαρό μέσα από την ανακοίνωση, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά της Ένωσης των Ιατρών των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ο τίτλος περί προσλήψεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ και άλλων ονείρων θερινής νυχτός τα λέει όλα από μόνος τους. Άρα, πού πηγαίνει το καράβι? Να μην ξεχάσουμε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε θετικές ανακοινώσεις τόσο από την διοίκηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, όσο και από τους ετοπικούς εδώ πολιτικούς, οι οποίοι κάναν λόγο ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και θα δοθεί ένα τέλος στα κενά που επικρατούσαν στα νοσοκομεία της περιοχής και της χώρας γενικότερα. Για να δούμε όμως τι λέει ακριβώς η ανακοίνωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίς σήμερα το πρωί. Ένα χρόνο μετά το συλλαλητήριο των πολιτών της Κοζάνης και την προκήρυξη θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού, οι ήδη ολοκληρωμένες κρίσεις για την πρόσληψή του στα νοσοκομεία της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας ακυρώνονται με εντολή του Υπουργείου Υγείας. Το αιτιολογικό αυτής ακύρωσης προσδιορίζεται στο ότι οι εισηγητές, κριτές, μέσα παρένθεση, των υποψηφίων επιμελητών Β, θα έπρεπε να κατέχουν το βαθμό του διευθυντή και όχι του συντονιστή διευθυντή, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις, προφανώς λόγω έλλειψης κριτών με τον απαιτούμενο βαθμό. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, ότι δεν είναι αιτιολογία αυτή για να μην γίνουν προσλήψεις. Σημειωτέων ότι η Ένωση των Ιατρών των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας είχε ενημερώσει περί της αφίβολης νομιμότητας στη σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων Προσλήψεων τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, Μπαμάτσιου και Ποδοσάκιου, και κατ' επέκταση υιοθετούμε και τη διοίκηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εδώ αφήνονται και αιχμές τόσο στον διοικητή της ενιαίας διοίκησης των δύο νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαϊδής, τον κύριο Χιωτίδη, αλλά και στον διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Κύρκο. Έτσι βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να συνεχίσουμε την πλεύση μας στον επικίνδυνο ωκεανό της υποστελέχωσης, ενώ η ηγεσία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και όχι μόνο θα πρέπει να αλλιεύσει στα τοξικά νερά τους γιατρούς ειδικοτήτων με το βαθμό του διευθυντή αποκλειστικά και μόνο για να στελεχώσει τα συμβούλια κρίσεων και των προσλήψεων. Και συνεχίζει. Η ανακοίνωση έως την ανέβρεση του ζητούμενου ιεραρχικού βαθμού ή έως ότου κάποιοι επιμελητές άρθα αναβαθμιστούν σε ανώτερο βαθμό, οι προσλήψεις των τόσο απαραίτητων για τα νοσοκομεία γιατρών παγώνουν, ενώ ήδη κριθέντες και οι μη προσληθέντες θα πάρουν την άγουσα για ξένες πατρίδες. Και εδώ βέβαια εννοεί ότι θα για ακόμη μια φορά το φαινόμενο της μετανάστευσης θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να αντιμετωπίσει τη δυσαρμονία από την εφαρμογή της νομιμότητας που η ίδια δημιούργησε προτίθεται κατά πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες να προχωρήσει στην ψήφιση πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία θα επιβάλλει αφενός την ανοσία του πληθυσμού, αφετέρου θα εξωστρακίσει τις ασθένειες με τη σύγχρονη μέθοδο του ξεματνιάσματος. Εδώ κάνουμε και καλαμπούρι, αλλά είναι πολύ δεικτικό το καλαμπούρι. Η στήριξη, συνεχίζει η ανακοίνωση, του καταρρεύσαντος ΕΣΥ και η αναβάθμισή του αναμένεται μαζί με την ανάπτυξη το 2060. Μάλιστα, οπότε, να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα, πέρυσι δηλαδή, το 2015, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, με όλες αυτές τις δεσμεύσεις, τόσο από την περιφέρεια, από τους Δήμους, για τις προσλήψεις γιατρών. Να θυμίσουμε την κινητοποίηση που είχε γίνει και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Κοζάνης, για να μείνει το Μαμάτσιο. Και ενδεικτικό είναι και φυσικά και η ανακοίνωση της ΕΔΗΜ. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα και από τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας, τον γιατρό τον Άγγελο τον Αγγελόπουλα, και την αντιπρόεδρο την Κατερίνα Τηλιάνα, να προχωρήσουν και σε μια συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και το τι έχει γίνει πλην της ανακοίνωσης που έχει εκδοθεί σήμερα. Ναι, ο επίλογος λέει πολλά. Γιατί, από μόνος του. Λέει, το καραβάνι προχωρά σε ελεύθερη πτώση, προορισμό στο κέντρο της γης. Γιατί αν δούμε και το ρεπορτάζ στη συνέχεια, υπάρχει ένα ρεπορτάζ στη συνέχεια της επίσκεψης του διοικητή του νοσοκομείου Γρεβενών, του κ. Αλεξιάδη, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Θόδωρο Καρυπίδη. Που άμα δούμε το ρεπορτάζ, εκεί μιλάμε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στο νοσοκομείο Γρεβενών.
Και γι' αυτό θα το δούμε. Και εκεί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, Δημήτρη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκεί δεν λειτουργεί το καρδιολογικό τμήμα. Υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία του. Αυτά γνωρίζουμε. Υπάρχουν και εκεί μεγάλες ελλείψεις. Εκεί έχουμε ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο είναι τεράστιο όσον αφορά το μέγεθός του. Σύγχρονο. Λειτουργεί, ναι, σύγχρονο. Βέβαια είναι από το πιο καινούργιο από όλα στη Δυτική Μακεδονία. Λειτουργεί το 1 τέταρτο από το κτηριακό κομμάτι που υπάρχει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τότε προχωρούσαμε σε υπερβολές. Ήταν υπερβολή το τόσο μεγάλο νοσοκομείο στα Γρεβενά. Με τόσο μικρό πληθυσμό που έχει. Όλα αυτά όμως τα λέμε γιατί πρέπει και οφείλουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες, όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, να γνωρίζουν με τι έχουν να κάνουν, ποια είναι τα προβλήματα και όχι αυτό που έξω ψιθυρίζουν κάποιοι γιατί φοβούνται να το δηλώσουν δημόσια ότι κάνουμε κακό. Μα δεν κάνουμε κακό. Κάνουμε πολύ μεγάλο καλό. Με δεδομένο ότι ενημερώνουμε τους πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση. Αύριο μεθαύριο να μην προστρέχουν στα νοσοκομεία και ξαφνικά να συναντάνε κλινικές που να μην έχουν ιατρικό προσωπικό και να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και εμείς θα περιμένουμε και μια συνέντευξη με περισσότερα στοιχεία από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, αλλά και φυσικά απαντήσεις και από την ΥΠΕ αλλά και από τη διοίκηση των νοσοκομείων. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι διοικητές, το σύνολό τους είναι κομματικά στελέχη που ανήκουν στην κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει ο καθένας. Όλα και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ψέχουμε. Καταλαβαίνει ο καθένας από την πλευρά του ότι όσο και θετικοί να θέλουν να είναι, αυτός που ορίζει τις συγκεκριμένες πολιτικές και δίνει λύση είναι η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο κόμμα. Ωραία.